διαμόρφωση μιας οικουμενικής κυβέρνησης, δεν ξέρω, τεχνοκρατών, σύνδεξης πολιτικών δυνάμεων. Ναι, βέβαια θα μπορούσε να είναι μια λύση με την προϋπόθεση ότι θα έχουν μια κοινοβουλευτική σύνδεση. Ότι δεν συνενεί στην πολιτική του μνημονίου, αυτή την πολιτική, έτσι. Νομίζω ότι αυτό ο κ. Σαμαράς θα προσπαθήσει να το κρατήσει μέχρι το τέλος. Γιατί τώρα εκεί που έφτασαν τα πράγματα, αν δεν το κρατήσει, θα χάσει και αυτό στη δική του εξουσία. Σωστά. Σε ένα τόσο δραματικό δίλημα τα πράγματα, τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Θα υπάρχει ένα θέμα εκεί. Τώρα, αν θέλει ή όχι τις εκλογές, εγώ πιστεύω ότι δεν τις θέλει. Δεν τις θέλει. Δεν τις θέλει. Φανταστείτε τώρα να αναλάβει. Είναι πολύ κοντά. Εάν ειδικά η κυβέρνηση δεν μπορέσει να πάρει να περάσει το μεσοπρόθεσμα από τη Βουλή, το δεν έχει αντίθεση. Εκ των νου κάνε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κουράσει το μεσοπρόθεσμα. Έτσι, για να μην καταρρεύσει οικονομικά η χώρα, είναι προαπαιτούμενο. Δεν είναι όμως η ώρα, κύριε Στακό, και η κυβέρνηση να μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια στον κόσμο. Όχι σε άνθρωπο στις πολιτικές δραστηριότητες. Αλλά μην μου πείτε ότι, ότι όλοι οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να έχουν καταλάβει ως σήμερα την κατάσταση της χώρας. Γιατί τι άλλο να υποθεί. Πέρα από αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Χωρίς αυτό είπαμε... Ναι, την έχουν καταλάβει κύριε Στάκο. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο Σύνταγμα, ενώ χιλιάδες ακτιβιστές και συνδικαλιστές προσπαθούν να παρεμποδίσουν τα βία. Όχι πολύ σοβαρά. Παρουσιάζουν το θέμα λέγοντας πως η χώρα παραλύει από τη γενική απεργία. Ναι. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, θα επανέλθουμε και σε εσένα. Να έρθουμε σε λίγο. Λοιπόν, κάτσε να δείξουμε συνέχεια τώρα τι στέλνει ο κόσμος στο Twitter, στο δικό μας εδώ, από την αστυνομικό. Δεν έχεις φωτογραφία μπροστά σου. Αφού είναι, φανερό. Αφού είναι, φανερό. Ο αστυνομικός είναι παρόν, τέλος που βαλέει Ευρώπα. Έτσι. Πάμε σε όταν ο Κώστας Καρκαγιάννης είναι στη γραμμή μας. Όχι, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Κώστα. Είναι ο κύριος Άγγελος Στάκος όμως, ο σύμβουλος της... Α, είναι ο Κώστας Καρκαγιάννης. Πρώτα να πάμε στον Κώστα Καρκαγιάννη να μας δώσει εικόνα εκτός συνόρων που λέμε. Κώστα, καλημέρα. Καλησπέρα πάλι. Καλησπέρα. Έχω μία καλημέρα. Όπως είτε των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, είτε των ηγετών της Ευρωζώνης, με την οποία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μπορέσει να εκτεμαγεύσει το μερίδιό του από την πέμπτη δόση. Και στη συνέχεια οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα μπορέσουν μέχρι να εκμηθούν το ευρωπαϊκό μερίδιο από την πέμπτη δόση. Αυτή η διαπραγμάτευση πιθανόν να μην ολοκληρωθεί μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι και το Eurogroup του Ιουλίου στις 11 του μηνός, δηλαδή 11 Ιουλίου. Προηγουμένως όμως, η τελευταία προϋπόθεση είναι η εξής. Η Ελληνική Βουλή να έχει ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της και τον εφαρμογιάτο πώς, με ποιον τρόπο ακριβώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τον ιδιωτικό τομέα να βάλει πεντός χρήματα στο νέο χρηματοδοτικό πακέτο για την Ελλάδα. Μάλιστα. Χωρίς ταυτόχρονα αυτή η εισφορά, αν θέλετε, του ιδιωτικού τομέα να θεωρηθεί από τους οίκους πιστοτικής αξιολόγησης και από τις αγορές. Η πολιτική εξέλιξη οδηγεί τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας σε μια σημαντική απόφαση. Κάτι δηλαδή έχει τεθεί αυτό το περιβάλλον που ακούσαμε από τον Κώστα Καρκαγιάννη. Το πιεστικό, οικονομικά. Έχει τεθεί πολιτικά το περιβάλλον από τον Πρωθυπουργό. Το περιβάλλον που βλέπουμε έξω τώρα, που πιέζει όλο και περισσότερο. Και πάνω απ' όλα και το οποίο. Προφανώς στείλουν εδώ πράγματα τώρα όπως βλέπουμε εκεί. Οι κάποιοι διαδηλωτές, δεν ξέρω τι διαδηλωτές είναι αυτοί, που κουλοφόροι είναι. Μπαχαλάκιδες είναι. Μαθαίνω μια διαδικασία επί του πολιτικού που θα έχει ενδιαφέρον. Διάκριμα του Πρωθυπουργού. Τα απόγευμα, ναι. Συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς, συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας συνάντου. Στην κυβέρνησή του και στους βουλευτές του, έτσι. Προφανώς. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι φανερό. Είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει έλεγχο, έτσι. Ναι. Έχει κάτι ο έλεγχο.